υποδομές και εξοπλισμούς για τα νοσοκομεία που θα αλλάξουν τον υγειονομικό χάρτη της Θεσσαλίας, ανακοίνωσαν από κοινού σε συνέντευξη τύπου ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας και ο Διοικητής της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας Φώτης Ερέτης. Οι δράσεις για την υγεία θα ξεπεράσουν τα 30 εκατομμύρια ευρώ. Η συνεργασία της Περιφέρειας Θεσσαλίας και της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας ουσιαστικά φτιάχνει ένα καινούριο υγειονομικό χάρτη με πάρα πολύ μεγάλη έμφαση στην πρωτοβάθμια περίθαλψη, δημόσια υγεία και στα κέντρα υγείας, εξοπλίζοντάς τα με τον απαιτούμενο εξοπλισμό, και νομίζω ότι συνολικά από το ΕΣΠΑ και από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, συνολικά οι επενδύσεις οι οποίες θα μπουν για την υγεία της Θεσσαλίας, πρωτοβάθμια και κέντρα υγείας, είναι περίπου γύρω στα 30 εκατομμύρια τους επόμενους μήνες. Πέρα από την προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού στα νοσοκομεία και στα κέντρα υγείας και τις ανακαινήσεις και αναβαθμίσεις τμήματων τους, εκείνα που προκαλούν αίσθηση είναι η προμήθεια αξονικού τομογράφου 600 τομών, μοναδικού στην Ελλάδα, που θα εγκατασταθεί στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, όπως επίσης ενός νέου μαγνητικού τομογράφου, ενός μηχανήματος ακτινοθεραπείας ύψους 4,5 εκατομμυρίων ευρώ, αλλά και εγκατάσταση μηχανήματος ρομποτικής χειρουργικής, το μοναδικό σε δημόσιο νοσοκομείο. Άξιο να αναφερθεί είναι μάλιστα και η προμήθεια 10 κινητών μονάδων για δυσπρόσιτες περιοχές, στις οποίες θα πραγματοποιούνται διαγνωστικές εξετάσεις σε ασθενείς, αλλά και η προκήρυξη 37 θέσεων μόνιμου προσωπικού για τα κέντρα υγείας της Θεσσαλίας. Ανακοινώσαμε επίσης και δίνουμε, όπως είπαμε, και πολύ μεγάλη σημασία στα προγράμματα της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας μέσα από τη δημιουργία των κινητών μονάδων. Όπως επίσης θα ήθελα να τονίσω ότι η συνεργασία μας αυτή αποτελεί και ένα παράδειγμα προς μίμηση προς τις άλλες υγειονομικές περιφέρειες καθώς και στις διοικητικές περιφέρειες της χώρας, γιατί τα αποτελέσματα θα είναι πάντοτε προς όφελος σημαντικά για τον πολίτη. Ο κύριος Κουρέτας επίσης ανακοίνωσε ότι θα ακολουθήσουν το πρώτο τρίμηνο του νέου έτους και έργα για τα νοσοκομεία Τρικάλων, Καρδίτσας και Βόλου.